Καλησπέρα, Dragons. Γεια σας, παιδιά. Έχουμε κατασκευάσει ένα καινοτόμο επαναστατικό πτυσσόμενο υποπόδιο μπάνιο. Τι είναι αυτό, ρε! Το οποίο ήρθε για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αφόδευσης κάθε ατόμου. Είμαι έτοιμος. Ο άνθρωπος έχει κατασκευαστεί για να αφοδεύει στη φύση και όχι στη σύγχρονη λεκάνη που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Οπότε, η στάση του στο βαθύ κάθισμα είναι η φυσική στάση αφόδευσης. Κατά. Θα μας πείτε πώς σας ήρθε η ιδέα αυτή. Επειδή είμαι οδηγό σε φορτηγό και όταν δουλεύεις το δρόμο δεν έχεις το μπάνιο σου ανά πάσα στιγμή. Με αποτέλεσμα όταν πήγαινα σπίτι ήμουν δυσκύλιος πάρα πολύ. Και καθόμουν στη λεκάνη με τις ώρες. Με έπαιρνε ο ύπνος πάνω στη λεκάνη. Με έπαιρνε ο ύπνος πάνω στη λεκάνη. Γιατί είμαι αρκετά πεισματάρης. Σας φαίνεται παράξενο, αλλά ακούμε και στον υπήρα μπροστά και εδώ έκανα σημάδι. Έχετε κάνει κάποια τεστ τα οποία να βγείτε στο κοινό και να πείτε ότι κάναμε τεστ 100 ανθρώπων. Εγώ αν έμπαινα σε ξενοδοχείο και έβλεπα αυτό το πράγμα μπροστά στην τουαλέτα θα φρίκα. Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ! Μου είχαν πει δύο γιατροί ότι ισχύει αυτό. Μου είχαν νοσηλευτεί και μου είχαν πει γιατροί ότι είναι πάρα πολύ βασικό θέμα το πώς κάθεστε να κάνει. Εγώ, Μάκης, οδηγός Νταλίκας, κατουράω! Και εγώ είμαι ο Κυριακός. Χέζω! Τα ίδια λέω κόλλος.